Είναι η influencer Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Τι έπαθε ο κόσμος. Η οποία κρατηθείτε, για να δούμε το ρεπορτάζ. Έχω 4-5 μέρες να ανεβάσω story. Ο κόσμος νομίζει ότι κάτι έχω πάθει. Παιδιά, είναι καλά. Θέλουμε λίγο να ηρεμήσουμε τον κόσμο εκεί πέρα έξω. Ακούνε και παιδιά. Τους Έλληνες πολίτες ότι είναι καλά η Αλεξάνδρα, δεν έχει πάθει τίποτα. Βέβαια, είναι σίγουρα ανησυχητικό το ότι έχει 4-5 ημέρες. Τι κρίση τότε των stories. Να ανεβάσει story. Κάνει τη σπίτι με τα στόρια κλειστά. Έχει πρόβλημα στα μάτια και δεν τα σηκώνει τα στόρια 5 μέρες τώρα. Εμείς οι boomers αυτό καταλαβαίνουμε. Παλιά μας τα στόρια βρεκόρισμα πυργό φως. Αλλά παρόλα αυτά, για να δούμε, γιατί υπάρχουν... Ανησύχησε το Πανελλήνιο αυτή η είδηση. Λέγε φίλε, γιατί είμαι σκασμένος. Έλα, λέγε. Ανησυχείτε κι εσείς για την Αλεξάνδρα μας. Για 5 μέρες χωρίς story, πολλές δεν είναι. Είχατε συνηθίσει να βλέπετε story της κάθε μέρα, ε. Βέβαια, πλάκα κάνεις. Μακάρι να είναι καλά το κορίτσι. Έχω 5 μέρες να δω ένα story της Αλεξάνδρας. Παναγία μου, είναι καλά και να μην έπαθε κάτι. Κάθε μέρα ανέβαζε 50 story. Και τώρα τίποτα. Άστα, μην τα συζητάς. Ο Θεός να βάλει το χέρι του παιδάκι μου. 5 μέρες κοιμάμαι στο παγκάκι και περιμένω έστω ένα story. Άρχισε το μυαλό μου και κάνει διάφορες σκέψεις. Είναι καλά, δεν είναι καλά. Ανησυχία, αγωνία. Φαντάσου, ήρθα στη Λαϊκή και ξέχασα τι ήθελα να πάρω. Έτσι και με πιάσεις από τη μύτη, μα το Θεό θα σκάσω. Θα σκάσω. Βγήκα καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο και θα ξεφύγει λίγο το μυαλό μου. Πέντε ολόκληρες μέρες χωρίς τώρα. Έτσι μου έρχεται να καρφώσω την πρώτη και όποιον πάρει ο χάρος.